γίνεται η ύπαρξη και το πρόγραμμα καλλιτέχνης. Να δώσω πρώτα το λόγο στον Δήμαρχο ή να κάνω μια συζήτηση για την. Πρόεδρε, πώς θα γίνει. Εγώ έξω μόνο θα πρέπει να το αναλάβω. Και βλέπω ότι δεν γίνεται σεβαστή. Μία ομόφωνη απόφαση
που είχαμε ψηφίσει το Μάιο του 8, η οποία έλεγε ότι δεν θα προχωρήσουμε στη συζήτηση του χωροταξικού, εάν δεν λύσουμε πρώτα θεσμικά και οικονομικά θέματα. Εάν κάνω λάθος, να τρέξει στο αρχείο να δείτε την απόφαση που ψηφίσατε κι εσείς. Και τώρα έρχεστε και μας λέτε ότι δεν συζητήσαμε το θέμα του χωροταξικού. Αλλάζετε θέσεις. Καλά κάνετε, αλλάζετε θέσεις. Αλλά αν αλλάζετε θέσεις εσείς, δεν οφείλει να τρέξει το υπόλοιπο σώμα. Είναι δικό σας δικαίωμα. Και πλέον εγώ επιμένω, κύριε Πρόεδρε. Όχι, εγώ επιμένω. Δεν μπορεί να παρασύρει κάποιος ολόκληρο το σώμα για μια συζήτηση και να απουσιάζει από τη συνεδρίαση. Όποια και αν είναι η λογική. Και θα πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε η συνεδρίαση να γίνει συγκεκριμένη μέρα, οφείλουμε όλοι να το αποδεχτούμε. Ναι, όπως γίνεται, θα το γίνει τώρα σήμερα εδώ. Θα το πάρουμε στην εφημερία τώρα. Όχι, θα μην πούμε στην αντιπαράθεση τώρα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, προχωράμε τότε στο θέμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να μην σε ρωτήσω. Σε ψηφοφορία το θέμα. Ναι, σε ψηφοφορία θα μιλήσουμε. Ποιοι θέλουν να συζητηθεί σήμερα. Συλλόγια, εγώ να μιλήσω. Ποιοι θέλουν να συζητηθεί. Μπορώ να μιλήσω. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτό. Ποιοι θέλετε όλοι να το συζητήσουμε τώρα και μετά να το κάνουμε. Ποιοι θέλετε να το συζητήσουμε τώρα. Ποιοι θέλετε να το συζητήσουμε τώρα. Πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία, όπως σε παρακαλώ. Θα μπείτε σε αντιπαράθεση. Δεν διαδικασία να προχωρήσει. Θα μπείτε σε αντιπαράθεση. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να εκφράσουμε. Α πούμε δύο λόγια. Για όλο το θέμα. Τι είμαστε. Μετά μπορείτε να πείτε. Μπορεί το θέμα του να σταθεί. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Κοντέτης, επειδή είστε ο κύριος Κοντέτης και το είχε εκφράσει ότι δεν θα μπορέσω να αυτό. Έτσι, συγκαλέστε Δημοτικό Συμβούλιο. Από τη στιγμή. Δεν ξέρω, διαβάστε και τον κανονισμό λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τη στιγμή που υπάρχει απαρτία και συγκαλέσατε Δημοτικό Συμβούλιο και μαζευτήκαμε που έχουμε την απαρτία εδώ, δηλαδή θα βάλουμε σε ψηφοφορία το αν από τη στιγμή που συγκαλέσατε και έχουμε και απαρτία, αν κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο ή αν δεν κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι ο κ. Κουταϊδή. Είναι σοβαρά πράγματα. Υπάρχουν απόψει και διάφορε απόψει. Ποιε διάφορε απόψει. Αν και στα επόμενα και σε αυτά τα Δημοτικά Συμβούλια που θα κάνουμε, θα το θέλουμε σε ψηφοφορία αν πρέπει να πρέπει να τα κάνουμε από τη στιγμή που μα καλείτε. Όχι. Έτσι για την ιστορία του παρελθόντος. Από τη στιγμή όμως που ο κ. Γεωργιάδης δηλώνει ότι είναι ισοσημένος να μεταφέρει την άποψη του διαδρόμου που εκφράζει ο κ. Κουταϊδής, δεν θα γίνει συνεδρίαση. Όμως το ότι δεν μπήκε θέμα μέχρι τώρα είναι και δική του ευθύνη, διότι αυτός το ζώσμα του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΣΤΕΒ το ότι θα συζητηθεί το θέμα. Και όφελε να έρθει στο Προεδρείο για να το δει. Πρότεινε να κάνουμε συνεδρίαση διότι θέλω την άποψη του συμβουλικού και να έχετε εμβόλυμα. Το κλείνω. Να σας ζητήσω. Δεν είναι συνομιλία απόφαση.